Λοιπόν, και τώρα πάμε να συνδεθούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή με την Διευθύντρια του Ελληνικού Κέντρου Διατροφικών Διαταραχών, που είναι και υποψήφια διδάκτορ στο Psychological Medicine στο King College of London, την κυρία Τσιάκα Μαρία. Κυρία Τσιάκα, καλημέρα. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Ναι. Για την πρόσκληση. Εμείς χαιρόμαστε πολύ που ήρθαμε σε επαφή μαζί σας και ελπίζουμε να τα λέμε πάρα πολύ συχνά από εδώ και στο εξής, γιατί πραγματικά οι διατροφικές διαταραχές δεν ξέρω κατά πόσο είναι ένα θέμα ταμπού εδώ πέρα στην Ελλάδα και δεν ξέρω κατά πόσο γνωρίζει ο κόσμος για τις διατροφικές διαταραχές και για την ψυχογενή τουλάχιστον αιτία τους. Ναι, είχαμε πρόσφατα και το θάνατο της γνωστής δημοσιογράφου. Πείτε μας λίγα λόγια γενικότερα. Τι να σας πω, ότι στην Ελλάδα είμαστε πάρα πολύ πίσω. Mm-hmm. Δηλαδή νομίζω ότι είμαστε πίσω τουλάχιστον 35 χρόνια, ναι. Ακόμα και στον τρόπο αντιμετώπισης δηλαδή των διατροφικών διαταραχών. Δηλαδή έχουμε λίγο, είμαστε στην αρχή της ιστορίας των Άγγλων που είναι στο Μότσλεϊ. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Πρώτον γιατί είναι σε πολύ μεγάλη έξαρση οι διατροφικές διαταραχές. Δεύτερον υπάρχει μεγάλη έλλειψη στο προσωπικό και εκπαίδευσή του. Οι δομές έχουν καταρρεύσει. Ναι. Και οι οικογένειες και οι ασθενείς δεν ξέρουν πραγματικά πού να απευθυνθούν. Και στα λίγα, και στις λίγες δομές που υπάρχουν, η αλήθεια είναι ότι τα waiting lists είναι τεράστια. Τόση μεγάλη αναμονή. Ναι, είναι μεγάλη αναμονή, είναι μεγάλο το πρόβλημα. Υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι, όσοι έχουν την οικονομική δυνατότητα, φεύγουν στο εξωτερικό για εσωτερικές νοσηλίες. Κυρίως στο Λονδίνο, στην Ιταλία κτλ. Τόσο βαρύ δηλαδή το πρόβλημα, ώστε να αναγκάζονται να βγαίνουν και στο εξωτερικό. Κυρία Φιλιππίδη, κοιτάξτε να δείτε. Αυτό που αντιστοιχεί στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, ναι. Έπρεπε να έχουμε 100 κλίνες, ναι. Νοσηλείας. Και υπάρχουν μόνο 3. Καταλαβαίνετε αυτό τι σημαίνει. Δηλαδή, αυτό υπάρχει τεράστια ανεπάρκεια. Και αυτά τα λέτε εσείς γιατί ξέρετε, είστε και ειδικοί στην οικογενειακή θεραπεία και βοηθάτε οικογένειες που έχουν άτομα με διατροφικές διαταραχές. Οπότε νομίζω ότι αντιλαμβάνεστε το πρόβλημα και πιο συστηματικά. Σαν να έχετε σαν ασθενή όλη την οικογένεια και όχι μόνο αυτό καθεαυτό τον ασθενή. Ναι, η οικογένεια δεν είναι ασθενής. Η οικογένεια, τουλάχιστον η φιλοσοφία δική μας στο κέντρο, mm-hmm. είναι ότι τους έχουμε συμμάχους στο κομμάτι της αντιμετώπισης και της θεραπείας. Ναι. Τώρα, από εκεί και πέρα βέβαια, δυστυχώς στην Ελλάδα οι οικογένειες αργούν να ζητήσουν βοήθεια, άλλο ένα μεγάλο πρόβλημα, λόγω άγνοιας και έλλειψης ενημέρωσης. Ναι, αυτό είναι το κυριότερο. Διότι όταν έρχονται πλέον, η ασθένεια είναι πάρα πολύ χρόνια, ήδη έχει επηρεαστεί ο εγκέφαλος σε πάρα πολλά επίπεδα και η θεραπεία είναι ακόμα πιο δύσκολη. Ακριβώς γιατί το βιολογικό κομμάτι είναι πολύ πιο ισχυρό πλέον. Αυτό να πούμε για την ευρωγενή ανορεξία. Θέλουμε λίγο να μας πείτε πώς ξεκινάει. Δηλαδή, στην αρχή ξεκινάει σαν ένα ψυχογενές αίτιο και μετά όμως, στην ουσία και ο ίδιος ο εγκέφαλος δεν μπορεί να αντιληφθεί την κατάσταση. Έχει διαστρεβλωμένη εικόνα, αλλά δεν είναι ότι το άτομο δεν θέλει να το καταλάβει. Πείτε μας λίγο για αυτή την πορεία. Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Διότι πρέπει να σας πω ότι αυτή τη στιγμή όλη η στροφή που γίνεται στο κομμάτι της θεραπείας στο εξωτερικό, δηλαδή μιλάω για Αγγλία, Σουηδία, Αμερική, Καναδά κτλ. Και Αυστραλία, στρεφόμαστε προς τη θεραπεία της επανεκπαίδευσης του εγκεφάλου γύρω από τη σύντηση. Mm-hmm. Τι γίνεται λοιπόν, ο εγκέφαλος, πέρα από ότι δεν λειτουργεί ο ορμονικός άξονας, δηλαδή υπόφυση, υποθάλαμος και τα επινεφρίδια, όπου παθαίνουν πολύ σοβαρές βλάβες, το ορμονικό σύστημα δεν λειτουργεί έτσι κι αλλιώς καλά. Δηλαδή έχουν δει ότι οι ασθενείς με ανεβρική ανορεξία δεν εκκρίνουν οξυκητίνη, είναι πάρα πολύ χαμηλοί. Οπότε αυτό τους κάνει να είναι πάρα πολύ απόμακροι, πάρα πολύ ψυχροί. Απ' την άλλη, ο εγκέφαλος σε ακραίες περιπτώσεις, όπως την Ανάση Καραγιάννη, πιθανόν να έχει συρρυκνωθεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, οπότε είχε αποκτήσει σοβαρή ακαμψία. Μάλιστα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι αδύνατο να ασθενής να βοηθήσει μόνο στον εαυτό του και να πάει κόντρα απέναντι στον εγκέφαλο. Γιατί δεν μπορεί να αντιληφθεί το πρόβλημα. Δεν είναι ότι δεν θέλει. Όχι, ναι, δεν μπορεί να αντιληφθεί. Πώς να αντιληφθεί. Από τη στιγμή που ο εγκέφαλος δίνει πολύ συγκεκριμένα μηνύματα. Ναι. Πώς θα γίνει αυτό. Δηλαδή, αν η οικογένεια δεν καταλάβει ότι πολλές συμπεριφορές των ασθενών, κυρίως των χρόνιων ή των οξέων μορφών νευρικής ανορεξίας, παθαίνει βλάβη και δεν μπορεί ο εγκέφαλος να λειτουργήσει, όπως κι αν συμπεριφέρεται ο ασθενής, είναι εξαιτίας του κεφάλου. Δεν είναι επειδή θέλει να πάει κοντά στην οικογένεια, δεν είναι επειδή δεν θέλει κτλ. Πολλά πράγματα λοιπόν δεν μπορεί να τα κατανοήσει ούτε ο ίδιος γιατί του συμβαίνουν. Δηλαδή, και ο ίδιος συμπεριφέρεται με έναν τρόπο που δεν του είναι καν οικείος. Δηλαδή μπορεί να είναι πάρα πολύ επιθετικός και μετά έχουν φοβερή ενοχή γι' αυτό. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι γι' αυτό λέμε ότι μέχρι τα 3 χρόνια. Γιατί μετά γίνεται χρόνο το πρόβλημα. Μέχρι τα 3 χρόνια νευρογενούς ανορεξίας δηλαδή υπάρχει το περιθώριο να παρέμβεις. Να παρέμβεις τόσο ώστε να μην έχει επηρεαστεί ο εγκέφαλος. Όμως έχουμε δει
και στο κέντρο έχουμε πολλά περιστατικά οξίας μορφής, ναι, που μπορεί να έχουν χάσει και 40 κιλά μέσα σε 6 μήνες. Σε εφηβεία. Εκεί ο εγκέφαλος πραγματικά βλέπετε πόσο επηρεάζει πάρα πολύ τη συμπεριφορά του ασθενούς, ο οποίος γίνεται πάρα πολύ κατατονικός, δεν κάνει βλεμματική επαφή, έχει πάρα πολλά θέματα. Είναι αδύνατο να σητήσει οικογένεια. Δηλαδή όταν φτάνει η οικογένεια να έχει μεγάλη δυσκολία να σητήσει, εκεί πρέπει να ζητήσει βοήθεια, δεν μπορεί να το αφήσει. Δεν μπορεί να περιμένει ότι αυτό είναι μια φάση η οποία απλά θα περάσει. Είναι πάρα πολύ είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, γιατί μην ξεχνάτε ότι είναι μια θανατηφόρα νόσος η οποία ξεπερνά και τα ναρκωτικά και το αλκοόλ. Γιατί είναι και πιο ύπουλη ίσως. Ύπουλη δεν είναι. Είναι πάρα πολύ ορατή η ανορεξία. Mm. Δηλαδή τη βλέπεις. Mm. Τη βλέπεις και τη βλέπεις και μέσα στο σπίτι σου πάρα πολύ καθαρά. Από το παιδί σου αποφεύγει να φάει, δεν τρώει μαζί σου. Κάνει πάρα πολλά σκηνικά γύρω από την τροφή. Υπάρχουν πάρα πολλές μάχες γύρω από το τραπέζι. Δεν είναι τόσο απλά. Αυτό πώς ξεκινάει συνήθως αυτή η άρνηση για τροφή? Υπάρχει κάποια θεωρία, κάποια ψυχολογική θεωρία πίσω από αυτό, το πώς κάποιος ξεκινάει να αρνείται την τροφή? Δεν ξεκινάει να αρνείται την τροφή. Κανένας δεν αρνείται. Mm-hmm. Και να ξέρετε κάτι, και μύθος αυτός, ότι στην ανορεξία δεν τρώνε τίποτα. Δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει. Τρώνε, αλλά μπορεί να τρώνε γεύματα τα οποία δεν ξεπερνάνε τις 300 θερμίδες, 500 θερμίδες ημερησίως. Δηλαδή δεν μιλάμε για την... Είναι υποστησμένη, αλλα δεν είναι δεν τρώω μηδέν, είμαι με μηδέν θερμίδες την ημέρα. Μάλιστα. Δεν ισχύει αυτό. Ναι, ναι. Αυτός άλλος μύθος αυτό. Άλλος μύθος. Ναι, νομίζουν ότι τρώνε. Εντάξει, μπορεί να τρώνε πέντε... να τρώνε σαλάτα, να τρώνε γιαούρτι και να τρώνε και ένα μήλο όλη την ημέρα. Φυσικά κάνουν άσκηση. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Εκεί είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Δηλαδή οι ασθενείς οι οποίοι κάνουν άσκηση, επειδή συνδέεται με το σύστημα της επιβράδυσης του εγκεφάλου και με την έκρηξη της ντοπαμίνης, γίνεται κάτι φοβερό. Ο εγκέφαλος παίρνει επιβράβευση για το γεγονός ότι περιορίζει την τροφή. Οπότε καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Κανένας δεν θέλει να κόψει βιολογικά κάτι που του κάνει να αισθάνεται ευχάριστα. Αυτός ο μηχανισμός της επιβράβευσης δεν είναι και ο ίδιος που ισχύει για τους ανθρώπους που είναι εξαρτημένοι από ουσίες? Ναι, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο παράγεται εξωτερικά. Εξωτερικά. Δηλαδή, ναι, δεν είναι το ίδιο. Εδώ γίνεται από τη βιοχημία του κεφάλου. Mm-hmm. Δεν μπαίνει σε κάποια ουσία. Απ' την άλλη, αλήθεια είναι ότι τα ναρκωτικά δεν είναι κάτι το οποίο τα χρειαζόμαστε στη ζωή μας. Εδώ η τροφή είναι θέμα καθαρά επιβίωσης. Εντάξει, άρα είναι βιοχημία. Δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε. Και προς Θεού, μην γίνεται σύγκριση των διατροφικών τραχών με τις εξαρτήσεις. Δεν έχει καμία σχέση. Καμία σχέση. Γιατί έχω ακούσει και αυτό. Ότι είναι σαν να είναι εξάρτηση. Μπορεί να έχουν κάποιες κοινές συμπεριφορές, όμως η αφετηρία είναι τελείως διαφορετική, και εγκεφαλικά και ψυχολογικά. Απ' την άλλη, ένας ασθενής που μπορεί να μπει σε νευρική ανορεξία, νευρική βουλιμία, ναι, μεν ξεκινάει από... Το βασικό που ξεκινάει πάντα συνήθως είναι από την δυσαρέσκεια γύρω από το σώμα. Μάλιστα. Δηλαδή υπάρχει πάρα πολύ αντική, ναι, υπάρχει μια αντική εικόνα. Οπότε μέσα από την εφηβεία, όπου είναι και ένα ανοιχτό παράθυρο ορμονικό, υπάρχει μια μεταβολή, ας πούμε, όπου θες να αλλάξεις το σώμα σου, δεν ξέρεις πού να το χειριστείς, και το πρώτο πράγμα που κάνεις είναι να μπει σε υποστηρισμό. Ταυτόχρονα όμως υπάρχουν και άλλοι ψυχολογικοί παράγοντες, σοβαροί, οι οποίοι μπορεί να πυροδοτήσουν κάτι τέτοιο. Όπως για παράδειγμα. Κοιτάξτε να δείτε, για να μπει σε νευρική ανορεξία πρέπει να έχει κάποια χαρακτηριστικά προσωπικότητας. Δεν μπαίνουμε όλοι. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει τελειομανία, αναζήτηση πολύ ψηλών επιδόσεων, λεγόμενοι high achievers, μπορεί να είναι αγχώδης πάρα πολύ από πολύ μικρή ηλικία. Άρα στοιχεία μπορεί... διαταραχών προσωπικότητας λοιπόν, ίσως. Όχι ακριβώς, αλλά γιατί κοιτάξτε να δείτε. Όταν μια νεαρή ασθενής που έχει μια αγχώδη διαταραχή από πολύ νεαρή ηλικία, ναι, ή έχει το ψυχαναγκασμό, το οποίο ξέρουμε, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, ότι είναι και κληρονομικό γονιδιακό. Ναι. Αυτό είναι ένα ανοιχτό παράθυρο, όπου πολλές φορές χρησιμοποιούν τη μείωση της τροφής ακριβώς για να μειώσουν το άγχος, διότι έχει να κάνει με τα επίπεδα της σεροτονίνης αυτό. Μάλιστα. Οπότε γίνεται ξαφνικά, γίνεται μια σύνδεση, καταλαβαίνεις ότι όταν κόβεις την τροφή αισθάνεσαι λίγο καλύτερα, έχει λιγότερο άγχος, οπότε αυτό αρχίζει και εξελίσσεται. Και δράσει συνειρμικά. Όμως μπορεί να υπάρχουν και άλλοι παράγοντες, όπως και οικογενειακοί και επιβαρυντολογικοί. Μην ξεχνάμε ότι έχει και μια γενετική βάση πλέον. Mm-hmm. Έχει δηλαδή και μια επιβάρυνση τέτοιας μορφής. Βεβαίως. Mm-hmm. Δηλαδή μια πρόσφατη έρευνα της Ίδια Μπούλικ από το Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης βρήκαν ότι συνδέεται με το 12ο και 13ο γονίδιο, και επίσης
αρχίζουν και το συνδέουν με κάτι που έχει να κάνει με αυτοάνοσο, την νευρική ανορεξία. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον αυτό. Ναι, και συνδέεται κάπως και με ένα μεταβολικό σύνδρομο που παραπέμπει σε κάτι ανάλογο που συμβαίνει στο διαβήτη τύπου 1. Υπάρχουν δηλαδή διάφορες εξελίξεις. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μία τάση να δούμε πολύ σοβαρά το βιολογικό παράγοντα. Παρ' όλα αυτά όμως δεν πάβει να υπάρχει και ο ψυχολογικός. Να πω ότι υπάρχουν και άλλα αίτια. Μπορεί να υπάρχει μια μεγάλη απώλεια μέσα στο σπίτι, να υπάρχει μια μεγάλη αλλαγή, να υπάρχει σεξουαλική κακοποίηση, να υπάρχει λευκή έντονη κακοποίηση, υπάρχει χαμηλή αυτοεκτίμηση του παιδιού. Υπάρχουν διάφορα πράγματα τα οποία μπορούν να συμβούν και τα οποία μπορούν να πυροδοτήσουν όλη αυτή την κατάσταση. Πάντως να ξέρετε κάτι, ότι επειδή η ασθένεια και η νευρική ανορεξία και η νευρική ασθενία είναι λίγο σαν να υπάρχει η προδιάθεση, σκεφτείτε λίγο το όπλο, η σκανδάλη όμως είναι το περιβάλλον. Εντάξει, αυτό κάνει triggering και βγαίνει προς τα έξω η ασθένεια. Αυτή τη στιγμή ζούμε σε μια κοινωνία η οποία προβάλλει συνεχώς το ιδανικό σώμα, το οποίο πρέπει να είναι πολύ σκηνή και πάρα πολύ γυμνασμένο. Με τα μοντέλα και τα λοιπά, έτσι όπως διαφημιζόντουσαν. Ναι. Ναι. Αυτό λοιπόν είναι ένα τεράστιο θέμα. Υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα και με τα social media, το οποίο το προωθούν. Όμως οι έρευνες δείχνουν ότι τα social media δεν προωθούν τόσο την ανορεξία, μάλλον δεν επηρεάζουν τόσο πολύ την αύξηση της ανορεξίας, όσο την αύξηση της νευρικής βουλημίας. Δηλαδή δίνει ένα τεράστιο boost στο να αυξηθούν τα κρούσματα της βουλημίας. Όμως μην ξεχνάμε ότι πολλοί ασθενείς μπορούν να ξεκινήσουν με βουλημία και να μπουν σε ανορεξία ή το αντίστοιχο. Κανένας ασθενής δεν μένει μόνο σε μία μορφή διατροφικής διαταραχής. Μπορεί να περάσει από όλες τις διατροφικές διαταραχές μέσα από όλο το φάσμα, δηλαδή μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Μάλιστα. Άρα δεν είναι και δηλαδή, μπορεί να μην είναι κάτι διακριτό, μπορεί ουσιαστικά να υπάρχει και μια μετάβαση σε κάτι άλλο, με λίγα λόγια. Ακριβώς. Ποιοι είναι αλήθεια ότι οι γυναίκες είμαστε πιο επιρρεπείς σε αυτό, αν και έχουν υπάρξει και περιστατικά ανδρών με νευρογενή ανορεξία, κυρίως σε μοντέλα κτλ. Και αθλητές. Στην Ελλάδα, εσείς τι βλέπετε περισσότερο? Κοιτάξτε να δείτε, εμφανίζονται κάποια αγόρια, όμως υπάρχει ένα μεγάλο θέμα, διότι πολλοί πιστεύουν ότι στους άντρες όταν εμφανίζεται μπορεί να τύφει το θέμα αμφισβήτησης σεξουαλικότητάς τους. Άλλος μύθος αυτός. Άλλος μύθος. Δηλαδή, ναι, είναι μύθος. Δηλαδή πιστεύουν ότι οι άνθρωποι που είναι ομοφυλόφιλοι, ας πούμε, έχουν μεγαλύτερη τάση να αναπτύξουν τροφικές διαταραχές. Δεν ισχύει αυτό. Υπάρχει το ίδιο ισχύει για τους τερόφιλους. Είναι ένας τεράστιος μύθος αυτό. Μάλιστα, να το πούμε. Δηλαδή και οι τερόφιλοι ασχολούνται πάρα πολύ με το σώμα τους. Πολλές φορές οι άντρες το κάνουν αυτό ακριβώς για να γίνουν πιο αποδεκτοί και ερωτικά από τους συντρόφους. Θεωρούν ότι η μείωση του βάρους και η υπερβολική άσκηση μπορεί να οδηγήσει ακριβώς στο ιδανικό σώμα. Πέφτουν θύματα το ίδιο και οι άντρες. Όπως και εμείς, ναι. Ναι. Απλά αυτή τη στιγμή υπολογίζουμε ότι οι άντρες που νοσούν είναι κοντά στο 25-40% των σύνολο των ασθενών. Α, είναι δηλαδή πολύ αξιόλογο το ποσοστό, αν μπορούμε να αναφερθούμε με αυτό το χαρακτηρισμό. Ναι. Απλά είναι πιο συχνό η αδιφαγική διαταραχή και η βουλημία στους άντρες και λιγότερο η νευρική ανορεξία. Αλλά έτσι αυτή είναι και αντιστοιχεία όμως, το ίδιο και και στις γυναίκες. Δηλαδή τα ποσοστά βέβαια τώρα, επειδή έχουν αλλάξει τα κριτήρια για την νευρική ανορεξία, επειδή τώρα συμπεριλαμβάνονται άτομα τα οποία μπορεί να έχουν δείξει τη μάζα σώματος 18,5 και να έχουν κανονική περίοδο, αυτό τώρα αλλάζει και ανοίγει και άλλο το φάσμα των ανθρώπων που νοσούν στις διατροφικές διαταραχές. Ναι, γιατί νομίζω δηλαδή παλιά ήταν με τη διαταραχή της περίοδου, νομίζω ήταν μέσα στα βασικά κριτήρια. Ναι. Και με λιγότερο BMI, λιγότερο δείγμα σώματος. Τώρα όμως οι νέες έρευνες δείχνουν ότι μπορεί να ανοίξει τόσο πολύ που μπορεί να φτάσει στο 3% του πληθυσμού. Εκεί που ήταν 1,5%. Σοβαρό ποσοστό. Οπότε, αυτό. Ναι, είναι σοβαρό ποσοστό με το άνοιγμα δηλαδή των κριτήριων. Οπότε δεν είναι μικρό ποσοστό το 3% να φτάσει. Ήδη το 4-5% είναι μαζί με την αδιφαγική και τη βουλημία. Είναι τεράστια ποσοστά αυτά. Δεν μπορούμε να τα υποτιμάμε. Αν σκεφτούμε ότι... Ναι, βέβαια. Μα ξεπερνάει την ψύχωση. Δηλαδή ξεπερνάει πάρα πολλά ποσοστά ψυχικών νόσων. Δεν είναι τόσο απλό. Δηλαδή, απ' την άλλη, είναι η νόσος που χτυπάει τους εφήβους. Ναι. Έχουμε και το θέμα με την εψυχιστική κρίση στην Ελλάδα, που αυτό πυροδοτεί και άλλο την αύξηση της παχυσαρκίας και ταυτόχρονα την αύξηση της βουλημίας. Οπότε ταυτόχρονα έχουμε ακόμη μεγαλύτερη έξαρση στις διατροφικές διαταραχές εξαιτίας εψυχιστικής κρίσης. Πολλές χώρες του δυτικού κόσμου που έχουν δεχτεί εψυχιστική κρίση έχουν εμφανίσει πολύ ψηλά ποσοστά διατροφικών διαταραχών και παχυσαρκίας. Δεν είναι. Δηλαδή θέλω να σας πω. Είναι βαθύ το θέμα με πολλά αίτια και πολλούς παράγοντες από ό,τι αντιλαμβανόμαστε. Ναι.
και πρέπει να το κοιτάξει κάποιος πολύπλευρα. Γενικότερα στην Ελλάδα, πώς βλέπετε τα πράγματα, οι γονείς σας προσεγγίζουν εύκολα, ντρέπονται, έρχονται στην αρχή της νόσου τα πρώτα 3 χρόνια που είπατε ή έρχονται όταν είναι αργά πια? Εξαρτάται. Μπορεί να έρθουν πάρα πολύ νωρίς, μπορεί να έρθουν πάρα πολύ αργά. Δηλαδή, οι οικογένειες μπορεί να έρθουν και ύστερα από 20 χρόνια της βοήθεια νόσου. Mm-hmm. Ύστερα από 9 χρόνια νόσου, δηλαδή μια έρευνα που έχουμε κάνει με τον Κίνγκς, το δείγμα των γονιών, ο μέσος όρος νόσου ήταν 9 χρόνια. Αρκετά. Πολύ, πολύ πάνω από τα 3 που είπατε που πρέπει μετά να παρέμβουμε. Ναι, ναι, δηλαδή θέλω να σας πω ότι αργούμε πάρα πολύ. Έχουμε μεγάλη ευθύνη εμείς ειδικοί γι' αυτό, βέβαια. Διότι δεν ενημερώνουμε επαρκώς τους γονείς, δεν υπάρχει εξειδίκευση. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Ναι. Οπότε πολλές φορές οι οικογένειες χάνονται στον δρόμο, αναζητώντας να βρουν μια διέξοδο, την οποία δεν την βρίσκουν, διότι ενώ σε αντιμετωπίζετε σαν κάτι πάρα πολύ απλό, σαν ένα γενικό, ας πούμε, ψυχολογικό πρόβλημα, που αυτό είναι λάθος, διότι έχουν πολύ αυξημένες ανάγκες και χρειάζεται πάρα πολύ συγκεκριμένη φροντίδα, δομική θεραπεία σε πάρα πολλά επίπεδα, δεν είναι απλό. Αφορά πάρα πολύ το κομμάτι της σύντησης. Οι οικογένειες όταν δεν μπορούν να συζητήσουν, αυτό είναι τεράστιο θέμα. Καλά, αυτό είναι και τεράστιο κοινωνικό θέμα, ναι. Ναι. Οπότε όπως καταλαβαίνετε, στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολύ δρόμο, δυστυχώς. Και λυπηρό είναι αποκαρδιωτικό. Είναι αποκαρδιωτικό αυτό, διότι όταν στο εξωτερικό, ας πούμε, πηγαίνουμε σε συνέδρια και κάνουμε παρουσιάσεις, δεν υπάρχουν παραπάνω από 2 αντιπροσωπείες από την Ελλάδα. Δηλαδή είμαι εγώ, ας πούμε, και μπορεί να εμφανιστεί κάποιος από το γυμνήτιο. Δηλαδή θέλω να σας πω, υπάρχω εγώ που είμαι από ένα ιδιωτικό χώρο και υπάρχει και από το πανεπιστημιακό, ας πούμε. Αυτό είναι πρόβλημα. Δηλαδή τώρα στην Πράγα που ήμουν στο συνέδριο, το παγκόσμιο της Ακαδημίας Διατροφικών Ταραχών, ήμουν η μοναδική Ελληνίδα που παρουσίαζε. Από 47 χώρες. Αυτό τιμάει δηλαδή εσάς, δεν τιμάει και πολύ μας σαν Ελλάδα, βέβαια. Η αλήθεια είναι. Δεν πειράζει όμως, διότι να σας πω κάτι, μπορεί να είμαστε αυτό που είμαστε. Παρ' όλα αυτά πρέπει να σας πω ότι έχουμε μια φοβερή πρωτοπορία, διότι είμαστε μέσα στις 3 χώρες που κάνουμε παρέμβαση στο σπίτι, σε πολύ σε νευρική ανορεξία. Και αυτό παρουσίασα στο συνέδριο μαζί με την Professor Jean Treasure που συνεργαζόμαστε και κάνω το δακτορικό μαζί της. Το οποίο είναι άσχετο βέβαια από το δακτορικό, η παρέμβαση στο σπίτι. Την παρέμβαση στο σπίτι κάνουμε από το 2012. Έχει πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία στην διαχείριση της νόσου, στην εκπαίδευση της οικογένειας κτλ. Είναι σημαντικό γιατί κάποιοι μπορεί να μην έρθουν ποτέ σε σένα, μπορεί να ντρέπονται, μπορεί οτιδήποτε. Και είναι σημαντικό αυτό που λέτε. Η παρέμβαση στο σπίτι πρέπει να κάνεις έτοιμα, να έχεις επαφή. Υπάρχουν κριτήρια για να μπεις σε αυτό το πρόγραμμα. Δεν είναι τόσο απλό. Υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα που γίνονται. Παρ' όλα αυτά πρέπει να σας πω ότι είμαστε στις 3 χώρες παγκοσμίως. Είναι η Αγγλία, μπράβο, η Σουηδία και εμείς. Αυτό είναι σημαντικό για μια χώρα που δεν παράγει παρεμβάσεις γύρω από τις διατροφικές δραχές. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό νομίζω για την Ελλάδα, για μας και για την παρουσία μας στο εξωτερικό. Κυρία Τσιάκα, πώς μπορεί να σας βρει κάποιος εσάς? Δηλαδή, μαθαίνει για το Ελληνικό Κέντρο Διατροφικών Διαταραχών. Βλέπει ότι το παιδί του, σαν να έχει κάποια σημεία ή συμπτώματα που μπορεί να του φαίνονται ανησυχητικά, μπορεί να έρθει σε εσάς, να σας χτυπήσει την πόρτα, να πάρει ένα τηλέφωνο, να κλείσει κάποιο ραντεβού στο Ελληνικό Κέντρο? Ναι, βεβαίως. Νομίζω ότι πρέπει να μπει μέσα στην ιστοσελίδα του κέντρου, που είναι www.hcfd.gr. Ή αλλιώς και Ελληνικό Κέντρο Διατροφικών Διαταραχών, θα το βρει στο Google. Θα το βρει στο Google και υπάρχει το τηλέφωνο που μπορούν να καλέσετε όποιος θέλει και όποιος ενδιαφέρεται να πάρει προφορίες ή να κλείσει ραντεβού για να βοηθήσει το αγαπημένο του πρόσωπο το οποίο νοσεί από διατροφική διαταραχή. Έτσι, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί πολλοί γονείς λένε ότι δεν τρώει τώρα γιατί είχε πανελλαδικές και στεναχωρέθηκε, έτσι είναι η κατασκευή του και αυτό διαιωνίζεται μετά, δηλαδή κάπως. Ποια είναι τα πρώτα σημάδια που θα πρέπει να δει για να ανησυχήσει, για να κλείσουμε? Τα γράφει και να διακόψω, γιατί τα γράφει και στο site μέσα του Ελληνικού Κέντρου Διατροφικών Διαταραχών. Έχει γενικότερα και θεματολογία πολύ ενδιαφέρουσα, έτσι μπορούν να μπουν μέσα για να τα... Βέβαια. Ναι, υπάρχουν πάρα πολλά άρθρα. Πρέπει να σας πω ότι έχω γράψει περίπου 65 άρθρα μέσα σε ένα χρόνο. Πολυγραφότατη. Πολυγραφότατη, ναι. Οπότε, και τα οποία είναι όλα updates. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό σε διάφορα πράγματα που αφορά τους άνδρες, τους αθλητές. Κυρίως γράφω πάρα πολύ για την εθνική ανορεξία και όχι όλες τις εκφάνσεις. Αλλά αυτό που θέλω να σας πω είναι το εξής, ότι αυτό ξεκινάει με μια μορφή να χάσω λίγο βάρος για να νιώσω καλύτερα. Το θέμα είναι ότι μετά αυτό γίνεται μια τεράστια αιμονή. Μάλιστα. Ποτέ δεν είναι αρκετό. Και μετά το φοβερό της υπόθεσης είναι αυτό που έχω πει πάρα πολλές φορές.
είναι ότι ξαφνικά αναπτύσσεται μία φωνή, γιατί τη λέμε τη φωνή, γιατί πρέπει να διαφοροποιήσουμε τη φωνή του ασθενούς από τη φωνή της ασθένειας και να μην τη ταυτίζουμε. Mm-hmm. Οπότε αρχίζει και αναπτύσσεται μία φωνή πάρα πολύ απαξιωτική, πάρα πολύ επιθετική, η οποία είναι η φωνή της νευρικής ανορεξίας ή της νευρικής βουλιμίας. Αυτή λοιπόν η φωνή αρχίζει και μπαίνει και μονοπολεί και την οικογένεια σε όλα τα επίπεδα. Πάντως να ξέρετε ότι η οικογένεια παθαίνει πάρα πολύ σοβαρές, πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα σε σχέση με το... σχέση δηλαδή με τις ιατροφικές τραχές, διότι και το δείγμα μας έδειξε ότι οι γονείς παθαίνουν κατάθλιψη. Γιατί δεν ξέρουν και πώς να βοηθήσουν, αυτό είναι αλήθεια πολλές φορές. Όχι, δεν ξέρουν. Δεν θέλουν οι άνθρωποι να βοηθήσουν. Και δεν μπορούν, ναι. Σωστό. Όχι, δεν μπορούν. Δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντικό η οικογένεια να μάθει πώς να διαχειρίζεται την νόσο, διότι πολλές φορές διευκολύνει την νόσο. Οπότε τι κάνει, είναι ένας παράγοντας διατήρησης της νόσου. Είναι πολύ θεμελιώδης αυτό που λέτε. Είναι πολύ σοβαρό. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Κυρία Ατσιάκα, πραγματικά νομίζω ότι ήσασταν οι απόλυτα καταρτισμένοι για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Μακάρι να έχουμε και άλλο χρόνο ή να τα πούμε κάποια στιγμή από κοντά. Δεν ξέρουμε αν έρχεστε καθόλου και προς τα εδώ, προς τα πάνω, προς Θεσσαλονίκη για κάποια ημερίδα. Ώστε να έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και από κοντά. Είναι μια πολύ σημαντική ασθένεια. Πρέπει ο κόσμος να ενημερωθεί. Ας μπουν και στη σελίδα του Ελληνικού Κέντρου Διατροφικών Διαταραχών για να προλάβουν όλα αυτά που μόλις είπαμε. Πραγματικά συγχαρητήρια για το έργο σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Γεια σας. Focus 103,6.